οποίους του παραλήμματος Καρδίτσας της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας συμμετέχει στους συντονιστικών φορέων κατά της εγκατάστασης των άνεμων κινητρών στα άγραφα, χαιρετίζουμε τη σημερινή μαθητική εκδήλωση. Δεν μπορεί να μην νιώθει θέος, να μην σε πλήγει συγκίνηση μπροστά σε τούτα δόντα βουνά. Όσο βλέπεις τις φιδωτές γιδόστρατες, τις απόκριμνες σάρες, τις ενωσιμμένες τα εισάδελφοι του κρεμού, τόσο θερεύουν μνήμη, τόσο ανεβαίνει η ευθύνη για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής μας. Αθόρωτο, αναλύωτο, χωρίς χασιδώματα και πιορτούδες. Εδώ καθένας μας νιώθει στο κορμί του η χιονοθύλα του Απρίλη του 1947. Τότε ο κυβερνητικός στρατός, πλήρως εξοπλισμένος και με τις πλάτες των Αφροαμερικάνων με εκτεταμένες και καθαριστικές επιχειρήσεις, προσπαθούσε να εγκλωβίσει τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στροβιλίζει στο μυαλό μας η τετάλια προσπάθεια της φάλαγγας των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού να σπάσουν τον πλοιό, να νικήσουν τον χρόνο, να εκπηδενήσουν τα στοιχεία της φύσης με τα μόνα όπλα που διέθεταν, η πίστη στο δίκιο του αγώνα, η φλόγα για ελεύθερη πατρίδα, για ζωή χωρίς εκμεταλλευτές και δυνάστες. Εκεί και τα πρώτα στελέχη του ΚΚΕ να στηρίζουν, να εμψυχώνουν. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Τσιρώνης, ο Μίτσος ο Παγιοργίου, ο Κώστας ο Καρδιάς, ο Αλέκος ο Καλαρίτσας και τόσοι άλλοι. Ξεχωριστεί η παρουσία της θείας μου, της Παλαμιώτης της Δασκάλας, του Παγιοργίου του Πιάτζα. Αν σοπάσουμε, θα ακούσουμε τον πρώτο κλάμα του Παλαμιώτη, που τώρα άφησε το μωρό από την αγκαλιά της. Τον επιθανάτιο ρόλο που αυτόν που είναι πάνω στους υποχώρησαν κάτω από την ποιήση του μεγάλου του παγετού, της Καποτοπιάς, της Κόπης της. Θα φτάσει στα αυτιά μας οι κραυγές και ο απόϊκος του Παλαμιώτης και το στρατό του Αμερικανικού Στρατού μετά τη λήξη της αναγκαστικής εγκαιχηρίας σε συνθήκες πολικών θερμοκρασιών που επικρατούσαν το ξημέρωμα της Κυριακής 13 του Απρίλη, το Πάσχα του 1947. Ο φόγκος των πτερήγων των ανεμογεννητών που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν εδώ θα πνίξει και θα κοκκινώσει την ιστορική μνήμη. Η θανατερή σκιά τους θα μακαρίσει όχι μόνο τις ηρωικές κορυφογραμμές αλλά και τον κάτω μας. Είναι μύθος οι ισχυρισμοί του προπαγανδιστικού μηχανισμού των επιχειρηματικών ομίλων ότι η επένδυσή τους γίνεται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ότι θα απολαμβάνουμε την ωρεύνα, ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και άλλα φεδρά. Πρόκειται για καραμπινά την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Πρόκειται για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ας το ακούσουν καλά, δεν θα συμβιβαστούν με τα σχέδιά τους. Η ενέργεια δεν πρόκειται να παραδοθεί στους ιδιώτες. Οι λαϊκές ανάγκες δεν είναι συμβατές με τα μονοπωλιακά κέρδη. Εμείς που θέσαμε για σκοπό της ζωής μας ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να συμβαζόμαστε με αυτές τις επιλογές. Δεν σκεφτόμαστε το ίδιο με εκείνους που ιδιωτικοποιούν την ενέργεια για να μας την πουλήσουν στη συνέχεια πανάκριβα. Η Βαγγελίτσα και οι άλλοι μαχητές έδωσαν τη ζωή για μια ιδέα ευγενική, όπως τραγούδησαν πριν την εκτέλεσή τους. Εμείς κάνοντας άγωνο το τραγούδι τους, γράφουμε στο πανό μας. Μιάλα, μέρος ιστορικό και όχι για επενδύσεις από το κεφάλαιο. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα άγραφα, για φτηνό ρεύμα και νερό για όλο το λαό. Οι μαχητές της Μιάλας ελήγησαν τότε όξα και τιμή στο Τουσουέ. Οι μαχητές της Μιάλας ελήγησαν τότε όξα και τιμή στο Τουσουέ.